κόκκινο χτύπησε χθες το βράδυ το θερμόμετρο της διασκέδασης στο κατάστημα της παραλιακής που πραγματοποιήθηκε ο χορός των ομάδων του Ρεθμιώτικου Καρναβαλιού. Το καρναβάλι για μένα είναι κέφι, είναι χαρά, είναι πάρα πολύ χορός, είναι ένα κλίμα τρελό. Αγαπάμε Ρέθμιο και μας λείπει το καρναβάλι. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Φέτος είμαστε μόνο συντήρηση. Θα παίρνουμε φόρια του χρόνου. Του χρόνου θα γίνει χαμός. Τι είναι το Ρεθμιώτικο καρναβάλι για σας? Τα πάντα. Είναι διασκέδαση, είναι χορός, είναι τα πάντα. Δεκάδες καρναβαλιστές χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους, αποδεικνύοντας εμπράκτως πως η καρδιά του Ρεθύμνου εξακολουθεί να χτυπά σε ξέφρενους ρυθμούς ακόμα και χωρίς καρναβάλι. Καρναβάλι δεν θα δω, έχω κορονοϊό. Κουλάς κι εσύ, κουλάω κι εγώ, έχω κορονοϊό. Περνάμε υπέροχα, ό,τι μπορούμε, ό,τι πιο κοντινό έχουμε στο καρναβάλι. Καιρού επιτρέποντος, συνθηκών επιτρέποντος, του χρόνου πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι για όλα. Είμαι ένας κροκόδιλος, ρακοδικασμένος κροκόδιλος. Ο Σύφης. Ο Σύφης. Υπάρχει ακόμα. Να που σε βρήκαμε λοιπόν, πώς θα περνάς? Περνάμε μια χαρά. Είναι μια εκδήλωση που έχει απομείνει για το καρναβάλι. Τι διασκεδάζουμε, να περάσουμε καλά όλος ο κόσμος. Στην εκδήλωση που δεν θύμιζε την αντίστοιχη που είχε γίνει στο Ρέθυμνο το Φεβρουάριο του 2020, είναι η μοναδική φέτος που εξασφάλισε το πράσινο φως για να γίνει εν μέσω πανδημίας. Γιατί μπορεί να είμαστε όλοι τρελοί, μπορεί να έχουμε παραδοχή σ' αυτή την τρέλα που επικρατεί. Έχουμε έρθει με πολύ διάθεση να περάσουμε όμορφα. Με τις όποιες συνθήκες. Φορτίζουμε μπαταρίες, προετοιμαζόμαστε για του χρόνου. Είναι έτσι που τα κάναμε φέτος, ναι. Κρατάμε λίγο ενέργεια και πάμε δυναμικά για του χρόνου. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα είμαστε ελεύθεροι, να μπορέσουμε να κάνουμε το Ρεθμιό του καρναβάλι πιο δυνατό, πιο ενωμένο. Ευχή όλων των καρναβαλιστών είναι του χρόνου να γίνει ένα μεγαλοπρεπέστατο καρναβάλι, όπως άλλωστε αρμόζει στα δεδομένα του καρναβαλικού Ρεθύμνου. Είστε όλοι καλά και του χρόνου. Στα σπίτια